Έχουμε τον προϋπολογισμό φέτος, ο οποίος, όπως συνήθως εδώ που τα λέμε, συζητείται παράλληλα με τη συζήτηση στη Βουλή του κρατικού προϋπολογισμού για το 2019. Και επειδή έχουμε υπόψη τα δεδομένα του κρατικού προϋπολογισμού και τις εισηγήσεις όπως αυτές έχουν κατατεθεί εκεί, θα θέλαμε να πούμε κάποια πιο συγκεκριμένα πράγματα για να ακούσει και ο κόσμος σχετικά με το γενικότερο πλαίσιο χρηματοδότησης, γιατί έχω την αίσθηση από ήδη κάποια πράγματα που έχουν μέχρι στιγμής ακουστεί ότι δεν είναι σωστά κάποια πράγματα, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι η κρατική χρηματοδότηση, από ό,τι φαίνεται από το σχέδιο το οποίο έχουν καταθέσει στη Βουλή, είναι μειούμενη και φέτος και το 2019 σε σχέση ακόμα και με τους στόχους του μεσοπρόθεσμου. Προβλέπεται φέτος 153 εκατομμύρια να είναι λιγότερα. Και αυτά τα 153 εκατομμύρια φαίνεται ότι είναι το ισοστάθισμα για τη μη περικοπή των παλαιών συντάξεων. Έτσι, τα 140 εκατομμύρια τα οποία τέλος πάντων αξιοποιήθηκαν για αυτό. Άρα δεν είναι ακριβές το ότι δεν έχουμε λιγότερα. Δεν ξέρω μέχρι στιγμής και αν αυτό καταγράφηκε ήδη στον προϋπολογισμό, διότι τα στοιχεία είναι, όπως ακούστηκε, μέχρι τέλη του Σεπτέμβρη. Πάντως είναι γεγονός ότι η κρατική χρηματοδότηση δεν είναι μειούμενη. Κάτι το οποίο σημαίνει ανάποδα ότι τοπική διοίκηση, και αυτή είναι και η κατεύθυνση του Υπουργείου, αυτό ακούστηκε σωστά, πρέπει να αυξήσει τους ίδιους πόρους. Λέμε εμείς επόμενα ότι πρόκειται να ενταθεί και οι φόροι έμεση και άμεση και οι εισφορές και να επεκταθεί και τα αποδοτικότητα. Προβλέπονται αυξημένα πλεονάσματα φορείς τοπικής διοίκησης, μειωμένες επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων με αρνητικές συνέπειες για τη συντήρηση και κατασκευή υποδομών. Ναι, μεν φιλόδημος, αλλά από τα χρήματα τα οποία στερούν από τους Δήμους, σου γυρνάνε πίσω μέσω αυτών των προγραμμάτων κάποια ψίχουλα, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Εάν οι Δήμοι είχαν την κρατική χρηματοδότηση όπως την είχαν πριν από κάποια χρόνια, το 10, το 11, τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα και δεν θα χρειαζόταν αυτά τα προγράμματα τα οποία, επαναλαμβάνω, είναι ασπιρίνες. Λοιπόν, συνάδελφοι, τώρα, η κυβέρνηση κλείνει ακόμη πιο πολύ την κάνουλα, μια και εφαρμόζει μνημόνια και όλοι όσοι τα έχουν ψηφίσει δεν μπορούν εδώ να μας το παίζουν διαφορετικοί. Οι δημότες τώρα, ο λαός της πόλης, με τους γενικότερους φόρους τους οποίους έχει να πληρώσει, αντιμετωπίζει και τα χαράτσια, τους φόρους, τα τέλη, τα πρόστιμα, τα πραγματικά και τα επιβληθέντα, έκτακτα που επιβάλλουν οι Δήμοι, εκείνοι οι Δήμοι οι οποίοι αποδέχονται και οθετούν αυτή την πολιτική. Έγινε μια κουβέντα για τα ανίσπραχτα. Και φέτος τα ανίσπραχτα παρελθόντων οικονομικών ετών ακολουθούν την ανιούσα. Τα είχαμε συζητήσει και στη συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα κτλ. Συν 6 εκατομμύρια τα εισπρακτέα υπόλοιπα βεβαιωθέντων εσόδων προσεγγίζουν πλέον τα 150 εκατομμύρια. Και ρωτάμε εμείς αν αυτό δεν είναι μια ένδειξη, όπως το είπαμε και την προηγούμενη φορά, το ότι ο κόσμος χάνει τη δυνατότητα να αποπληρώνει φόρους, εισφορές και διάφορες τέτοιες απαιτήσεις, ότι φτωχοποιείται. Είναι ένδειξη τίνος άλλου πράγματος. Και είναι ή δεν είναι αυτό το κεντρικό πολιτικό ζήτημα? Δηλαδή, χρειάζεται ή δεν χρειάζεται ένας Δήμος, σαν πρώτη λέμε εμείς προτεραιότητα, να λειτουργεί και να κινείται, λαμβάνοντας υπόψη αυτό, ότι οι ανάγκες του κόσμου, πράγματα τα οποία ενδεχομένως πριν από 15 και 20 χρόνια αναθεωρούνταν αυτονόητα, αυτή τη στιγμή και αυτά τα αυτονόητα τα παλιά βρίσκονται σε κίνδυνο. Άρα οι προσανατολισμοί πρέπει να βρίσκονται στην κάλυψη τέτοιου είδους αναγκών. Προτεραιότητες λοιπόν, για να τεθεί λίγο και η σκέψη της λαϊκής σπήρωσης και το κριτήριο με το οποίο στεκόμαστε απέναντι σε κάποια πράγματα τα οποία παρατηρούμε, με συγχωρείτε, εδώ πέρα στον προϋπολογισμό. Έχουμε τη βεβαιότητα πως όσοι παρακολουθούν τουλάχιστον τη συζήτηση εδώ πέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο γνωρίζουν, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές, τα προβλήματα, τα ζητήματα της πόλης, και νομίζουμε ότι μπορεί να γίνει σαφές και μάλλον θα συμφωνήσουμε με τους περισσότερους για το ποιες πρέπει να είναι προτεραιότητες. Έχουμε, συνάδελφοι, ζητήματα. Σχολική στέγη, χαρακτηρισμοί, επαναχαρακτηρισμοί, αποχαρακτηρισμοί, ελεύθεροι χώροι σε ό,τι έχει να κάνει με απαλωτριώσεις, με τη συντήρηση των υφισταμένων δομών κτλ. Έχω κατάλογο. Έχω κατάλογο. Και θα ακούσετε όμως και προσεκτικά τώρα. Λοιπόν, έχουμε τα ζητήματα
Φωνάζει και ο λαός. Φωνάζει και ο λαός. Καταλάβατε, πρέπει να τα αποκρινόμαστε και εκεί. Λοιπόν, έχουμε τα ζητήματα συντήρησης των υφιστάμενων δομών. Είναι καταγεγραμμένη η έλλειψη εδουσών στα νηπιαγωγεία. Εφόσον θυμάμαι καλά, και θα το θυμάστε κι εσείς, στην τριμερή η οποία είχε γίνει για το εάν θα ακολουθήσει ο Δήμος ή όχι την προσχολική υποχρεωτική τη δίχρονη, που δεν την ακολουθεί, η αιτία είναι ότι μας λείπουν 70 αίθουσες νηπιαγωγείων. Υπάρχουν τα ζητήματα τα οποία αφορούν άμεσα στο μέλλον των βρεφονηπιακών. Τα έχουμε συζητήσει επανειλημμένα, μην επανέλθω. Είναι θέμα το εάν θα καταφέρουμε μέχρι το 2022 να λειτουργούμε βρεφονηπιακούς. Θα αναφερθώ μετά στα 50 χιλιάρικα που συζητήσαμε την προηγούμενη φορά. Αλλά αυτά είναι ζητήματα πρώτης γραμμής και είναι γεγονός. Δεν είναι μονάχα ευθύνες εδώ των τελευταίων 8 ετών. Έχουν συσσωρευτεί αβελτηρίες, καθυστερήσεις, αστοχίες και αποτυχίες πολιτικές χρόνων και δεκαετιών. Δεν είναι μονάχα ευθύνη της διοίκησης. Παρατηρούμε ωστόσο στο προϋπολογισμό. Από την άποψη των απαιτούμενων χώρων, για το ζήτημα των απαλωτριώσεων δηλαδή, υπάρχει μόνο μία ένδειξη 300.000 για σχολείο στην Άνω Πόλη. Πράγματι για τις απαλωτριώσεις, είναι ένα σχολείο στην Άνω Πόλη, είναι γύρω στα 300.000 η ένδειξη, είναι μία απαλωτρίωση η οποία πρόκειται να γίνει και γράφει στην αιτιολογία για σχολείο. Ενδεχομένως να είναι κι άλλες, να μην γράφετε στην αιτιολογία. Φαίνεται όμως ότι μόνο τα 300.000 αυτά βρίσκονται σε ό,τι έχει να κάνει με τον χώρο τον οποίο χρειαζόμαστε. Υπάρχει ένα κονδύλιο 11 εκατομμυρίων για απαλωτριώσεις. Έχω την αίσθηση ότι τα περισσότερα, από όσο μπόρεσα να δω, εδώ είμαστε και να με διαψεύσετε, δεν είναι ζήτημα. Τα περισσότερα είναι παλιότερες ιστορίες, οι οποίες φέτος μέλεται να δρομολογηθούν. Δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά όπως και να έχει, φαίνεται ότι το μόνο το οποίο σαφώς προορίζεται για σχολική στέγη είναι αυτό το κονδύλιο. Σε συνθήκες που μας είναι γνωστό και όλους σας είναι γνωστό, χώροι αποχαρακτηρίζονται, σχολεία κλείνουν δικαίως σε αρκετές περιπτώσεις για επισκευές, προφανώς, ή καταργούνται. Βλέπουμε ότι παραδίδονται τρία νηπιαγωγεία μέσα στο 2019, Καπετάν Άγρα, Κανάρι και ένα στην Τριανδρία. Το ερώτημα είναι, όπως ήδη σημειώσαμε, με τις υπόλοιπες 70 αίθουσες στη Μέλη Γενέστε, τι προγραμματισμός υπάρχει. 50.000 ευρώ η κυβέρνηση λέει ότι θα δώσει, ενδεχομένως αυτό δεν καταγράφεται επειδή είναι φρέσκα κουλούρια, προκειμένου για κάθε βρεφονηπιακό σταθμό. Θυμάμαι στην προηγούμενη συνεδρίαση μόλις τον Πέτρο Τολεκάκη να λέει ότι θα καταφέρουμε να βρούμε χρήματα κτλ. Δεν αποτυπώνεται κάτι τέτοιο στον προϋπολογισμό όπως τον έχουμε μπροστά μας. Δεν βλέπουμε να αποτυπώνει παραμικρή πρωτοβουλία και το ζήτημα δεν είναι της πλάκας, δεν είναι για να έχουμε να λέμε. Νομίζω ότι αναγνωρίζετε, καταλαβαίνετε όλοι, είναι πολύ ζωντανό και πολύ, πολύ άμεσο δηλαδή να γίνει ότι μέχρι το 2022 να μην υπάρχουν, εάν υλοποιηθεί αυτή η γραμμή, βρεφονηπιακοί σταθμοί καθόλου. Λοιπόν, έχουν εντοπιστεί κάποια ζητήματα, έχουν συζητηθεί τα συγκεκριμένα ζητήματα, δεν βλέπουμε εμείς κάποια στροφή της διοίκησης στο θέμα. Τι θα γίνει, τι σκοπεύει να κάνει η διοίκηση για τους χώρους που αποχαρακτηρίζονται. Δεν είμαστε δεκαετία του 80, συνάδελφοι, αυτό πρέπει να γίνει σαφές και στον κόσμο μας ακούει. Αλάνες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει αλάνη της Τούμπας, δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι, δεν υπάρχουν αυτά τα μέρη, δεν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Έχω την αίσθηση και βεβαίως την αίσθηση την έχουμε και με βάση πράγματα τα οποία έχουμε συζητήσει εδώ και με βάση εισηγήσεις και της διοίκησης. Δεν είναι απλά και μόνο γενικές πολιτικές έτσι, παρατηρήσεις και θεωρίες, αλλά είναι ζωντανή η αίσθηση εδώ και ζωντανός ο φόβος ότι μπορεί σε 5 και σε 10 χρόνια, ίσως και πιο σύντομα, μία διοίκηση, ακόμα και αν έχει λεφτά, να μην μπορεί να κάνει τίποτα, είτε για χώρους πράσινου, είτε για χώρους γυμναστηρίων, είτε για χώρους πολιτισμού, είτε για χώρους σχολικούς και άλλων τέτοιων υποδομών. Επομένως, κάπως έτσι βλέπουμε εμείς να διαμορφώνεται το πολιτικό πλαίσιο. Άμα δεν βάλεις στόχο, ας πούμε, την πολιτική της υποχρηματοδότησης, θα έχεις πρόβλημα. Στην πραγματικότητα, όχι μόνο θα υιοθετήσεις μια λογική η οποία δεν έχει πάτο, αλλά θα εξαρτιέσαι, ανεξάρτητα από το αν φαίνεται αυτό λογιστικά ή όχι, θα εξαρτιέσαι από πηγές χρηματοδότησης, οι οποίες, αν θέλετε, ούτε στον όγκο των αναγκών πατάνε, ούτε και έχουν και τέτοιες προτεραιότητες. Δηλαδή, φτιάχνουμε βιοκλιματικές αυλές. Βιοκλιματικές αυλές είναι ακριβώς επειδή είναι μια επιλέξιμη δαπάνη από το ΕΣΠΑ, τίποτα περισσότερο. Άμα πας στο ΕΣΠΑ και πεις έχουμε ανάγκη για 70 νηπιαγωγεία, θα σου πούνε last year. Δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα, δεν τα επιλέγουν. Για το δάνειο από την ΕΤΕΠ. Ωραία.
Για να μην είμαστε και, πώς το λένε, ισοπεδωτικοί. Άμα δεν έχεις χρήματα, θα αναζητήσεις και ένα δάνειο. Δεν θα κάτσουμε να επιμείνουμε. Εμείς θεωρήσαμε και θεωρούμε ότι τέλος πάντων 20 εκατομμύρια, όποιο και να είναι το επιτόκιο, δεν είναι η πιο σόφρονη επιλογή. Όπως και να έχει, επέλεξε η διοίκηση να το πάρει. Ας δούμε καλύτερα λοιπόν πού σκοπεύει να το διαθέσει. Δαπανώνται ποσά για πεζοδρομήσεις. Αγία Σοφίας, Διαλέτη, Διαγκλή. Δαγκλή. Κτλ. Καλύπτονται τρύπες από υφιστάμενα έργα πλατεία χρηματιστηρίου. Υπάρχουν και κάποια άλλα έργα, δεν θέλω να μπω σε μεγάλη λεπτομέρεια, κάτι πεζοδρομήσεις έξω από το κέντρο και κάποια άλλα συμπληρωματικά πράγματα. Τρύπες από υφιστάμενα έργα όπως την πλατεία χρηματιστηρίου και δύο σχολικά κτίρια, η μερίδα του Λέοντος, ας πούμε, στην Ικτίνου και στην Κρυστάλλη, τα οποία πρόκειται να συντηρηθούν πλήρως, το είχε ήδη πει η διοίκηση. Λοιπόν, αυτά είναι τα 20 εκατομμύρια πάνω κάτω. Και αν κάπου αστοχούμε, εν πάση περιπτώσει στον προπολογισμό προκύπτει. Δεν θα αργήσω πολύ, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αυτή είναι η αξιοποίηση λοιπόν. Τι διαπιστώνουμε εμείς? Καλοποιούμε το κέντρο ως επιτοπλίστων για να προσελκυθούν επενδύσεις, ξενοδοχειακές κτλ. Με αυτή την προσδοκία ανεβαίνουν τα νίκια. Φεύγει ο κόσμος, ο νέος ο κόσμος, ο παραγωγικός κόσμος από το κέντρο. Και ποιος κερδίζει από αυτή την ιστορία? Δεν βλέπουμε εμείς πώς κερδίζει ο λαός. Και μάλιστα δεν βλέπουμε να ανοίγουν και νέες δουλειές, καλά αμοιβόμενες δουλειές, γιατί θυμάστε ίσως όσοι είστε παλιότερα εδώ ότι κάπως έτσι αιτιολογούνταν και εξηγούνταν και αυτός ο προσανατολισμός. Δύο ερωτήσεις. 310.000 βλέπουμε εδώ σκοπεύει ο Δήμος να εισπράξει από τέλη παραεπιδημούντων. Όλη η ιστορία αυτή είναι? Όλη η ιστορία για τον τουρισμό είναι αυτή, αυτό το ποσό των 310.000 που επιστρέφεται? Κινητοποιείται όλος αυτός ο μηχανισμός. Δαπανώνται μελέτες, εργατόρες. Γίνονται έργα. Με σκοπό την ανάπτυξη τουριστικού προϊόντος. Και αυτό το οποίο εισπράττει όλος αυτός ο μηχανισμός, ο Δήμος πίσω, είναι μόνο 310.000. Υπάρχει κάποια σκέψη να αναπροσαρμοστεί αυτό το τέλος? Το δίνουν όλοι? Το εισπράττουμε όσο οφείλαμε? Ερωτήματα. Δεύτερο ερώτημα, επίσης επίγον και προσπαθώντας να τρέξω και ολοκληρώνω πράγματι, κυρία Πρόεδρε. Νέο σύστημα στάθμευσης, τα έσοδά του, τα πρόστιμα κτλ. Έγινε μια ερώτηση προηγουμένως και δόθηκε μια εξήγηση από την υπηρεσιακή, την κυρία Μπουρουτζή, ότι εν πάση περιπτώσει αυτά είναι χρήματα τα οποία δεν μπορούμε να τα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Σωστό είναι αυτό. Υπάρχει κάποιο σχεδιασμό για πάρκινγκ? Ερώτημα. Αυτά τα χρήματα μπορούν να διατεθούν σε αυτή την κατεύθυνση? Έστω αν μη τι άλλο, να λυθεί ή εν πάση περιπτώσει να ανακουφιστεί ένα ζήτημα. Δικαίως λέμε εμείς η πλατεία Ελευθερία αποκαθίσταται ως πλατεία, αλλά υπάρχει και ένα πραγματικό θέμα τέτοιο, το οποίο απασχολεί τον κόσμο, διευκολύνει την καθημερινότητα του καθενός και θεωρούμε επίσης ότι πρέπει να μπει σαν προτεραιότητα. Αγαπητοί συνάδελφοι, και για να ολοκληρώσω, τα ίδια έσοδα του Δήμου φαίνεται, αφαιρουμένων των ΠΟΕ, των ασφαλιστικών εισφορών κτλ., ότι είναι ένα ποσοστό 66% από τον καθαρό προϋπολογισμό. Οι δημότες είναι οι κύριοι χρηματοδότες του Δημοτικού Ταμείου. Τι βλέπουν πίσω, τι εισπράττουν πίσω? Η πλειοψηφία του λαού της Θεσσαλονίκης, λέμε εμείς, εργαζόμενοι άνθρωποι, άνθρωποι του λαού, είναι μετανάστες, νόμιμοι, πληρώνουν κανονικότατα νόμιμα δουλεύουν δηλαδή και πληρώνουν, είναι συνταξιούχοι, είναι αυτοαπασχολούμενοι, τα βάρη για μια λαϊκή οικογένεια διαρκώς συσσωρεύονται. Το ερώτημα είναι το κατά πόσον αυτός ο Δήμος, οι Δήμοι μπορούν να αλαφρύνουν τον κόσμο παρέχοντας υπηρεσίες φτηνότερες, αποδοτικότερες, ποιοτικότερες, υπηρεσίες οι οποίες είναι πληρωμένες. Αυτό νομίζουμε είναι και το πολιτικό διακύβευμα το οποίο υπάρχει στους Δήμους και για τις δημοτικές εκλογές. Και αυτά είναι και τα κριτήρια με τα οποία η Λαϊκή Συσπήρωση προσπαθεί να επικοινωνήσει με το λαό της Θεσσαλονίκης. Το ερώτημα είναι γιατί το όποιο πλεόνασμα, είτε είναι 9 εκατομμύρια, είτε είναι 22 εκατομμύρια, είτε είναι το οτιδήποτε, δεν μπορεί να οδηγηθεί ώστε να πάρει μια ανάσα η λαϊκή, μάλιστα, οικογένεια.